εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Αυτό πάλι τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν τα πράγματα στη ζωή μου εξελίσσονταν δυσμενώς, όταν τα γεγονότα πηγαίναν από το κακό στο χειρότερο, μου έδωσε υγιείς συλλογισμούς, μου έδωσε ορθή κατανόηση. Μου μίλησε και με πληροφόρησε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταρρεύσω. Να μην καταρρεύσω από τα χτυπήματα της ζωής. Μου άνοιξε τη διάνοια και μου είπε ότι τα πάντα είναι κάτω από τον δικό μου έλεγχο και με αυτόν τον τρόπο αναπαύθηκα. Συνειδητοποίησα ότι πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και αν αυτό είναι δυσάρεστο και δεν μου πολύ αρέσει, δεν το επιτρέπει γιατί με τιμωρεί, αλλά το επιτρέπει για να με καθαρίσει από τη λάσπη που έχω μέσα μου. Με αγαπάει δηλαδή, ενδιαφέρεται για εμένα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του. Με προσέχει προσωπικά. Και γι' αυτό το λόγο με αναπαύει, δίνοντάς μου πληροφορίες αληθινές. Με απαλλάσσει από τις φαντασίες και μου δίνει πληροφορίες αληθινές. Ενόρθωσε την ψυχή μου, που σημαίνει με βοήθησε να σταθώ όρθιος όταν κινδύνευα να καταρρεύσω από τα χτυπήματα της ζωής. Όταν λέει ενόρθωσε την ψυχή μου, εννοεί ότι την ώρα που η υπομονή μου άρχισε να εξαντλείται και η αντίστασή μου άρχισε να κάμπτεται, την ώρα που είπα θα τα παρατήσω και δεν θα ξανασχοληθώ ποτέ με τον Θεό, εκείνος κάτι έκανε μέσα μου, στο μυαλό μου, κάπως ενήργησε και με ανόρθωσε. Είναι αυτό που λέει η Γραφή. Τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό. Μέσα από την όποια δυσάρεστη κατάσταση, ο Θεός στο τέλος έχει ετοιμάσει το τέλειο έργο, την τέλεια έκβαση. Ενόρθωσε λοιπόν την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Τι σημαίνει διατρίβων δικαιοσύνης? Μου έδειξε μονοπάτια, τα οποία όμως δεν μπορούσα δια γυμνού οφθαλμού να τα εντοπίσω. Μου άνοιξε ένα νέο δρόμο, τον οποίο δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι υπάρχει. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Μου έδειξε δηλαδή ένα νέο δρόμο τον οποίο αγνοούσα. Δεν ήξερα εγώ ότι ο Θεός μιλάει. Δεν ήξερα εγώ ότι ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο. Ούτε ότι την ώρα που βουλιάζει μπορεί κάποιος να με τραβήξει ψηλά. Δεν ήξερα ότι ο Θεός ελευθερώνει από αδιέξοδα και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Αυτά εγώ δεν τα ήξερα. Δεν ήξερα ότι μέσα από τα δυσάρεστα γεγονότα θα γνωρίσω το Θεό. Δεν ήξερα ότι ο Θεός επιτρέπει δυσάρεστα και οδυνηρά συμβάντα επειδή θέλει να με βοηθήσει να ξεκολλήσω από την πλάνη. Δεν τα φανταζόμουν εγώ αυτά. Ούτε καν είχαν περάσει από το νου μου. Δεν ήξερα ότι μέσα από τη δική μου την αδυναμία η δύναμη η δική του θα φαίνεται τελεία. Δεν ήξερα ότι είναι καλό πράγμα να είμαι αδύνατος. Εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να είμαι παντοδύναμος και να κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλω εγώ. Μου έδειξε δηλαδή νέους δρόμους, φωτίζοντας τη διάνοιά μου, το μυαλό μου. Και αυτό άρα γιατί το έκανε τελικά? Γιατί το έκανε σε εκείνον και δεν το έκανε σε κάποιον άλλον? Γιατί? Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος. Ένεκεν του ονόματός του τα έκανε αυτά. Μου άνοιξε το μυαλό και την καρδιά να καταλαβαίνω επειδή τον επικαλέστηκα. Το όνομα του Χριστού, αδέλφια, είναι το κλειδί που ανοίγει την καρδιά και τον ουρανό. Το όνομα του Χριστού, η επίκληση του ονόματος του Χριστού είναι και η αιτία που ο άνθρωπος φωτίζεται και αλλάζει η ζωή του.